Κύριε Γραμματιάκη, καλησπέρα σας. Χαρά και επιθυμία μας να συνομιλούμε και να συζητάμε από εσάς τον σχολιασμό σας για την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα. Καλώς ορίσατε για άλλη μία φορά στο News Hub. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Βρήκαμε πάντως τις πιο θερμές ημέρες για να επικοινωνήσουμε. Δεν ξέρω αν αυτό είναι συμβολικό. Εγώ περιμένω μια θερμή συζήτηση και γόνιμη όπως πάντα μαζί σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Γραμματικάκη, να ξεκινήσω λίγο από τα ευρωπαϊκά. Το πέπλο της νεοφασίζουσας και νεοναζιστικής ακροδεξιάς δυστυχώς απλώνεται τα τελευταία χρόνια πάνω από ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη. Υπηρετήσατε στις Βρυξέλλες ως ευρωβουλευτής. Τι λάθος κάνει τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη, η κέντρο-αριστερά, η δεξιά? Πολλά λάθη μαζί, καλά το λέτε, που συνθέτουν ένα μεγάλο κίνδυνο. Αυτό το κίνδυνο να επικρατήσει κάποια στιγμή η ολέθρια δύναμη της δεξιάς, όπως έχει δείξει στο παρελθόν. Νομίζω το πρώτο λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι έχει λίγο απομονωθεί από τους πολίτες της. Οι πολίτες λίγο ενδιαφέρονται για τα τεκτενόμενά τους, είναι πολύ γραφειοκρατικά, οι αποφάσεις καθυστερούν, υπάρχει πολύ μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα έθνη και όλα αυτά αντανακλούν την εικόνα που έχει ο μέσος πολίτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα η σύγχρονη εποχή, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει φέρει έξαρση του μεταναστευτικού κύματος, έχει φέρει προβλήματα τοπικά αλλά και παγκόσμια και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έδειξε το σθένος, αυτό το ξέρει πολύ καλά η Ελλάδα, να τα αντιμετωπίσει έγκαιρα και ριζικά. Είναι λοιπόν μικρές εστίες κατά κάποιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη, μικρές ή μεγάλες εστίες δυστυχών ανθρώπων, πολλές φορές απομονωμένων ανθρώπων, που εύκολα αναζητούν άλλες διέξοδους που συνήθως προσφέρουν τα ακροδεξιά κόμματα με το λαϊκισμό τους. Θα έλεγα ακόμα και θα σταματήσω ότι το τελευταίο χρόνο, τα δύο τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρα πολύ, αν θέλετε, συμπλεύσει με την Ουκρανία. Λέω μια ευγενική λέξη, συμπλεύσει, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ταύτιση, η οποία είναι και επικίνδυνη. Διότι ναι μεν όλοι και εγώ προσωπικά αποδοκιμάζομαι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά από εκεί και μετά η Ευρώπη έπρεπε να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ειρήνευση, ενώ κάνει τελείως το αντίθετο. Προμηθεύει συνέχεια όπλα στην Ουκρανία και μάλιστα τελευταία τα πιο απεχθή όπλα, ανέχεται δηλαδή τις βόμβες διασποράς που ετοιμάζονται να στείλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η ταύτιση, η απόλυτη ταύτιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία έχει και σήμερα συνέπειες, αλλά φοβάμαι ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερες στο μέλλον. Μου δίνετε εύνασμα να σας ρωτήσω λοιπόν για την τελευταία εξέλιξη σε σχέση με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ανακοίνωσε σήμερα η Μόσχα ότι κλειδώνει τη Μαύρη Θάλασσα για τις εξαγωγές σιτηρών προς την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Σας ανησυχεί αυτό όσον αφορά μια πιθανή νέα επισιτιστική κρίση? Με ανησυχεί και αυτό, αλλά πολύ περισσότερο με ανησυχεί ότι από πουθενά δεν φαίνεται μια πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ουκρανία. Όπως σας είπα, αυτή θα έπρεπε να είναι η βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν το κάνει καθόλου, είτε στα παρασκήνια είτε ανοιχτά. Να επέλθει ειρήνη και να αρχίσουν οι ειρηνικές διαδικασίες για τη διευθέτηση των προβλημάτων. Όσο πιέζεται η Ρωσία, που και αυτή βρίσκεται σε δύσκολη θέση, τόσο θα αντιδρά. Διότι ναι μεν τα οικονομικά μέτρα που πήρε η Ευρώπη λίγο
την ενοχλούν. Η αιμονή όμως των Ουκρανών σε πολεμικές αντεπιθέσεις είναι προβληματικές για την ίδια τη Ρωσία. Το γόητρό της τραυματίζεται, το μέλλον της είναι αμφίβολο. Βλέπετε που έχουμε φτάσει. Και επαναλαμβάνω ότι μέσα σε όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να έχει ένα πιο καθαρό δρόμο, κυρίως στην επιδίωξη της ειρήνης, ανταυτού γίνεται πιο φιλοπόλεμη ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Γραμματικάκη, στην Ελληνική... Ίσως δεν ακούγονται συχνά αυτές οι θέσεις. Βεβαίως. Αλλά προσπαθώ να είμαι ειλικρινής και τίμιος με τον εαυτό μου και τους ακροατές σας. Κύριε Γραμματικάκη, στην ελληνική πολιτική σκηνή, η δεξιά λεγόμενη πολυκατοικία, θέλω λίγο το σχολιασμό σας, πληθαίνει σε ακροδεξιά διαμερίσματα και κόσμο. Και εκεί που λέγαμε και είχαμε εφησυχάσει ίσως, λανθασμένα, ότι είχε ελληνική πολιτεία, ελληνική δημοκρατία αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη Χρυσή Αυγή και τους οπαδούς της, μας προέκυψαν οι Σπαρτιάτες. Και θέλω λίγο, τι λάθος έγινε τώρα εκεί, από την κυβέρνηση, την ελληνική, από την ελληνική δικαιοσύνη, δεν χειρίστηκαν καλά το πράγμα αποτελεσματικά? Νομίζω ότι οι νομικές διευθετήσεις που προσπάθησαν να λύσουν το θέμα δεν ήταν πετυχημένες. Και νομίζω ότι αυτά τα θέματα δεν λύνονται με νομικές κατασκευές. Ο κίνδυνος της δεξιάς είναι περισσότερο ιδεολογικός. Περισσότερο στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στις διεκδικήσεις του λαού. Εκεί έπρεπε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα και πράγματι από πολλά κόμματα ή ανθρώπους αντιμετωπίστηκαν, αλλά απομένει μια μικρή μεγάλη πληγή, η παλιά Χρυσή Αυγή, οι τωρινοί Σπαρτιάτες, και αυτές μόνο με πολιτικά μέσα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, αλλά δεν υπάρχει και η ευκολία να αντιμετωπίζονται με νομικές διαδικασίες. Η αριστερά στην Ελλάδα τι λάθος έκανε? Είχαμε δύο απανωτές, μεγάλες ήττες της, από τον κύριο Μητσοτάκη, από τη Νέα Δημοκρατία. Τι δεν κάνει σωστά η κέντρο αριστερά? Θα έλεγα πολλά. Και μάλιστα μετά τις εκλογές αρχίζει κάποια κριτική, αυτοκριτική, που σε μεγάλο βαθμό είναι σωστή. Δεν είναι όμως καλό για την Ελλάδα, να σας κάνω ένα γενικό σχόλιο, να έχει μια ισχυρή αντιπολίτευση όπως φαίνεται σήμερα. Δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και ένα σωρό μικρά κομματίδια που δεν ξέρω ποιος είναι ο προορισμός και ο ρόλος τους. Ίσως φανεί αργότερα. Μια ισχυρή αντιπολίτευση είναι απαραίτητη για την Ελλάδα αλλά και για όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει τα λάθη του. Το λάθος του ήταν επίσης το πρώτο, ότι έβαλε όλα του τα σχέδια στην απλή αναλογική χωρίς να έχει εξασφαλίσει ότι αυτή η απλή αναλογική, που είναι ένα πολύ ωραίο εκλογικό σύστημα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τις σημερινές συνθήκες. Επίσης ήταν λάθος κατά τη γνώμη μου η οξύτητα που αντιμετώπιζε και πολλές φορές ήταν λανθασμένη τα σχέδια ή τις καταστάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή μια Ελλάδα σκοτεινή, αφαιρέγγια, αναξιόπιστη. Αυτή δεν ήταν πραγματικά η αλήθεια. Ήθελε πιο ακριβοδίκαιη κριτική η κυβέρνηση, γιατί ήταν πολλά τα λάθη και τα ολισθήματά της, και όχι αυτό το γενικό καταγγελτικό λόγο. Τον φοβήθηκε αυτόν τον λόγο ο Έλληνας, φοβήθηκε ίσως μια περιπέτεια εκλογική και γι' αυτό στράφηκε, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως, και εκεί θα σταματήσω το σχόλιο μου, δεν σημαίνει ότι είναι οριστικό. Ήτανε μεταβατικό, θα το έλεγα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είχε πάρα πολλά προβλήματα και αστοχίες να παρουσιάσει. Να σας θυμίσω μόνο τα Τέμπη και να σας θυμίσω τις υποκλοπές.
Νομίζω λοιπόν αυτή είναι η αίσθησή μου ότι σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου θα φθήνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα αλλάξει βασικά, και είναι θέμα της αντιπολίτευσης να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Κρατώ κάθε επιφύλαξη και για τα δύο, γιατί η ιστορία συνήθως μας εκκλείσει. Έκκληση ήταν τα αποτελέσματα για όλους. Εγώ δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η έκκληξη ένα χρόνο μετά, 2 χρόνια μετά, ή για να πάμε λίγο πιο μακριά, την επόμενη τετραετία. Τελευταία πολιτική ερώτηση. Τα μπέρδεψα. Ναι, βεβαίως, αλλά πάντα μας εντυπωσιάζεται με τον σχολιασμό σας. Τελευταία πολιτική ερώτηση. Σε εισαγωγικά η λέξη έχει ηγεμόνες ικανούς αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο που διανύουμε, τόσο η αριστερά όσο και το Πασόκ με τον κύριο Ανδρουλάκη, τους θεωρείτε ότι είναι ικανούς να οδηγήσουν το κέντρο αριστερό καράβι στην Ελλάδα, σωστά? Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε, γιατί μόλις τελείωσαν οι εκλογές, και εγώ πιστεύω ότι κάθε δύσκολη κοινωνική κατάσταση και η Ελλάδα με την ακρίβεια, τις υποκλοπές, τα μεγάλα προβλήματα κοινωνικά, τις ανισότητες, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, όσο και αν πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Επαναλαμβάνω, κάθε εποχή λοιπόν γεννά την ηγεσία της. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν γεννήθηκε από το μηδέν, υπήρχε μια πολύ μεγάλη οδύνη στην ελληνική κοινωνία για τα μέτρα, για τα μνημόνια, τα ξέρετε, τα ζείτε, τα έχετε ακούσει καλύτερα από μένα. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι και η τωρινή κατάσταση αργά ή γρήγορα θα γεννήσει τον ηγέτη ή τους ηγέτες της. Μπορεί να είναι ανάμεσα σε αυτούς που θα εκλέξει πολύ γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί, επαναλαμβάνω, η ίδια η κοινωνία να δείξει ένα άλλο δρόμο. Είμαι όμως βέβαιος ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε πολλά να πούμε. Με εσάς, με το ραδιόφωνο, με τους πολίτες. Πολλά θα έχουν αλλάξει και πολλά θα είναι καινοφανή. Καινούρια δηλαδή, νέες καταστάσεις. Δεν είναι στατική ελληνική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή απλώς περιμένει. Περιμένει τα πεπραγμένα της νέας κυβέρνησης και περιμένει τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Ανάλογα με αυτά θα κρίνει. Ως πρώην πρίτανη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ως πανεπιστημιακός δάσκαλος με μεγάλη λαμπρή πορεία ακαδημαϊκή, ικανοποιηθήκατε με την κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας? Πάρα πολύ. Ήμουνα εξάλλου από τους λίγους, θα έλεγα, όχι τους πολλούς, που έλεγαν ότι αυτό είναι ένα μέτρο, αν θέλετε, ανεξέλεκτο, ότι πουθενά δεν υπάρχει μια παρόμοια εμπειρία. Υπάρχουν πολλών ειδών φυλάξεις στα πανεπιστήμια, αλλά πουθενά αστυνομία. Και ομολογώ ότι το τέλος της αστυνομίας δεν ήταν μόνο οριστικό όπως βλέπω, ήταν και κωμικό, ήταν γραφικό. Ήταν η ιδέα τόσο στραβή που το ζήσαμε ως ανέκδοτο, δεν το ζήσαμε ως μια συγκεκριμένη και σοβαρή πολιτική. Είμαι λοιπόν ευχαριστημένος που καταργείται η αστυνομία και ελπίζω απλώς να μην έχει κάποιος στο μέλλον μια παρόμοια ιδέα. Η βία στα πανεπιστήμια υπάρχει. Δεν μπορώ να το διαψεύσω. Αλλά αυτή η βία μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλους πολλούς τρόπους και ο τελευταίος θα ήταν με αστυνομικές δυνάμεις. Την περίοδο αυτή μας είπατε πριν ξεκινήσουμε την ηχογράφηση αυτή ότι επισκέπτεστε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου εκεί συζητάτε με τους φοιτητές σας, με τους φοιτητές του Ιδρύματος. Κάνετε κάποιες επιστημονικές συζητήσεις, εκφράζονται εκεί πράγματα, ανησυχίες. Τι ακριβώς σας λένε? Νομίζω ότι σας εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία. Δεν είναι τόσο συχνές οι επαφές μου, αλλά είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, γόνιμες.
και ελπίζω ότι είναι και για τους φοιτητές. Όπως είχατε την καλοσύνη να πείτε και πριν, είχα πάντα μια εξαιρετική σχέση με τους φοιτητές και ευτυχώς με συγκινεί που αυτή η σχέση εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει. Και εγώ είμαι πάντα πρόθυμος ή να τους λύσω μια απορία αν μπορώ ή να κουβεντιάσω τα προβλήματά τους. Κυρίως το πρόβλημά τους είναι τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν. Τι θα γίνουν δηλαδή όταν τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Και εκεί οι κουβέντες είναι άπειρες, απέραντες. Πολλοί συνάδελφοί μου συμμετέχουν και καλύτεροι από μένα και πιο ενημερωμένοι από μένα. Αλλά αυτή η επαφή, σας το είπα, είναι πολύ ζωογόνα. Διότι και εγώ προσπαθώ να καταλάβω την νεολαία που δεν έμοιαζε με την νεολαία, δεν μοιάζει με την νεολαία της δικής μου εποχής, διότι υπάρχει μια κύρια διαφορά, ότι τα νέα παιδιά έχουν μεγάλη αγωνία για το μέλλον τους και ξέρετε ήδη ότι πολλοί μετά το πέρας των σπουδών τους κατευθύνονται προς την Ευρώπη γιατί η Ελλάδα δεν τους προσφέρει αυτό που αξίζουν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια τεράστια πίεση και καμιά φορά και λάθος αποφάσεις για τον νέο κόσμο. Είναι πάντα λοιπόν καλό, και αυτό προσπαθώ με τις μικρές δυνάμεις μου να κάνω. Πάντα καλή η συζήτηση, η ανταλλαγή προτάσεων ή ιδεών και οι πληροφορίες συχνά. Και εγώ έκανα μεταπτυχιακά και εγώ έζησα στο εξωτερικό και εγώ και οι συνάδελφοί μου έχουμε πολλά πάντα να πούμε στους φοιτητές. Είναι λοιπόν μια συνήθεια που επιβλήθηκε από τα πράγματα, αλλά ελπίζω ειλικρινά να συνεχιστεί. Ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο είναι πάντα πηγή γνώσεων και πληροφοριών. Και κατά καιρούς πηγαίνω εκεί να συναντήσω συναδέλφους μου ή να συζητήσω προβλήματα επιστημονικά δικά μου, να συζητήσω για το βιβλίο μου. Είναι, σας είπα, μια πηγή αιώνιας γνώσεως. Ευτυχώς ή δυστυχώς εμείς είμαστε φθαρτοί σε αυτή τη ζωή και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται και όσο αντέχουμε. Πριν πάω στη συγγραφική δραστηριότητα. Έβγαλα ολόκληρο λογίδριο. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Αφού βλέπετε ότι δεν σας διακόπτω. Πριν πάω στη συγγραφική δραστηριότητά σας, σας φοβίζει, κύριε Γραμματικάκη, η τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται με φόρα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και με φοβίζει γιατί είναι πολύ εύκολη η εφαρμογή της, ειδικά στον πανεπιστημιακό χώρο. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός χώρος στηρίζεται, ένα μεγάλο του μέρος είναι εργασίες, είναι διατριβές, είναι κρίσεις θεωριών, είναι θεωρίες οι ίδιες. Με την τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν όλα αυτά μπορεί να γίνουν εύκολα και όσο περνά ο καιρός δύσκολα ανιχνεύσιμα, πολύ δύσκολα. Εγώ συνήθιζα να κάνω και κάτι περίεργες εξετάσεις. Γιατί δεν μ' άρεσε η απομνημόνευση. Οι δικές μου εξετάσεις λοιπόν ήταν συνήθως θέματα κρίσεως ή κατά κάποιο τρόπο θεωρίες που έλεγαν πολύ περισσότερα από τα μαθηματικά τους. Σήμερα τρέμω με την ιδέα ότι όλα αυτά πιθανόν να κρύβουν ένα ρομπότ από πίσω και εγώ θα νομίζω ότι είναι ένας φοιτητής ή ένας μεταπτυχιακός. Και λέω πολλές φορές ότι όσο είναι καιρός, ο παγκόσμιος παράγοντας, ας το πούμε έτσι, αλλά ιδιαίτερα η Ελλάδα πρέπει να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Δεν είναι εύκολα τα μέτρα, δεν εξαρτώνται από κάποια αστυνομία, αλλά πρέπει να φανεί πολύ γρήγορα η αντίδραση πριν η τεχνητή νοημοσύνη νομιμοποιηθεί σε πεδία που είναι πολύ επικίνδυνα. Πριν από μερικούς μήνες μου είχατε πει ότι ξεκινούσατε να γράφετε ένα βιβλίο το οποίο θα ολοκληρώνετε το επόμενο διάστημα τους επόμενους μήνες. Άρα το ερώτημα αναπόφευκτα είναι
το ολοκληρώσατε, το ολοκληρώνετε, το περιεχόμενό του ποιο θα είναι και πότε θα μας το παρουσιάσετε. Αλλά είναι μια ερώτηση που με πονά, γιατί ναι. Έχω καθυστερήσει πάρα πολύ. Έχετε καθυστερήσει. Όχι όμως χωρίς λόγο. Ναι. Μεσολάβησε κάτι καινούριο που δεν ξέρω αν το ξέρετε ή αν το έχετε ακούσει. Ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος της Ευρώπης, ίσως ο σημαντικότερος, μου πρόσφερε τη δυνατότητα και την τιμή να μεταφράσω στα αγγλικά και να εκδοθεί στα αγγλικά η αυτοβιογραφία του Φωτός. Όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια αγγλική έκδοση του βιβλίου μου, και τους τελευταίους 3-4 μήνες περίπου ασχολούμαι μόνο με αυτό. Διότι όχι μόνο θα εκδοθεί στα αγγλικά, θα γίνει και μια νέα έκδοση του στα ελληνικά, με όλα το εντωμεταξύ από τότε που εκδόθηκε επιστημονικά στοιχεία, επιστημονικές προόδους, που είναι πάρα πολλές. Και θα θέλαμε 10 εκπομπές για να σας τις αναλύσω. Η ανάγκη λοιπόν να δώσω την προσοχή μου στην αγγλική έκδοση του βιβλίου, επειδή είναι πολύ σημαντική, με καθυστέρησε από το βιβλίο που νομίζω θυμάμαι ότι σας έλεγα και που έχω βρει μόνο τον τίτλο ακόμα και έχω γράψει πολύ λίγα κεφάλαια. Είναι η εξωγήινη μας μοναξιά, που θα μιλά για την εξωγήινη ζωή, τη δυνατότητα να υπάρχει, το πώς ανοιχνεύεται. Ενώ λοιπόν έχω στο μυαλό μου περίπου όλα τα κεφάλαια, στο μυαλό μου μόνο, πρώτα πρέπει να τελειώσω την αγγλική έκδοση της αυτοβιογραφίας και μετά, αν είμαι καλά και αν μας αφήσουν οι πυρκαγιές να ησυχάσουμε και αν δεν με συλλάβει η Πανεπιστημία η Αστυνομία, να τελειώσω και το καινούριο βιβλίο, την εξωγήινη μας μοναξιά. Η ελληνική επανέκδοση της αυτοβιογραφίας λοιπόν του Φωτός θα έχει μέσα εμπλουτισμένο υλικό, θα έχουμε νεότερα στοιχεία. Όχι απλώς εμπλουτισμένο, θα είναι στην ουσία μία νέα έκδοση. Mm-hmm. Ξέρετε, δίωδο του χρόνου, με το πέρασμα του χρόνου, για να είμαι πιο σωστός, πολλά από όσα γράφομαι με όλους και αυτό θέλουν αναθεώρηση, θέλουν ένα καινούριο κοίταγμα. Και για να προσαρμοστούν στην εποχή τους, αλλά κυρίως για να περιλάβουν και ειδικά στα επιστημονικά βιβλία τις νέες επιστημονικές γνώσεις, που είναι θα έλεγα συγκλονιστικές, με τη σοβαρότερη αυτή που έγινε πριν από 2-3 χρόνια, την ανακάλυψη των βαρυτικών κυμάτων. Αυτά λοιπόν θα περιέχονται και στη νέα έκδοση της ελληνικής αυτοβιογραφίας, αλλά φοβάμαι και πολλά άλλα που δεν μπορώ να δω αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα θεωρήσω απαραίτητα. Η επανέκδοση θα γίνει εντός του 23-24? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Άλιστα. Βάζω όριο το τέλος του 23. Βλέπετε, η κυβέρνηση έχει τετραετία μπροστά της, εγώ έχω μόνο ένα χρόνο, λιγότερο από ένα χρόνο. Ελπίζω να είμαι καλά και να μπορέσω να συνεχίσω. Το ευχόμαστε. Ευχόμαστε επίσης να μην σας κουράσαμε με αυτήν εδώ τη συζήτηση, τη συνέντευξη. Όχι, τη χάρηκα τη συζήτηση. Τελευταίο ερώτημα. Να σας το πω. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Τι διαβάζετε αυτή την περίοδο, κύριε Γραμματικάκη? Το βιβλίο μου, αποκλειστικά. Ναι. Το διαβάζω στα αγγλικά. Θέλετε να το ολοκληρώσετε? Δηλαδή, προφανώς. Είναι, σας είπα, μεγάλη πίεση και δεν έχω περιθώριο, παρόλο που πολλά είναι τα εξαιρετικά βιβλία που υπάρχουν γύρω μου και στις βιβλιοθήκες μου, δεν έχω καθόλου τον καιρό να διαβάσω, είμαι ειλικρινής. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την σημαντική κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την αποδοχή. Δεν θα αργήσουμε να ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Γραμματικάκη. Χαίρετε. Γεια σας, γεια σας.